αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Πάτια πάντα να έχουμε τέτοια μάτς, τέτοιο προϊόν φωνάζουν οι ομάδες, τα φαβορεί να χάνουν, γκρίνια να υπάρχει, να έχουμε δουλειά. Έτσι πρέπει να γίνει. Καλά μάτς να βλέπουμε. Τώρα αυτά καλά που μπορούμε να ξέρεις, ας μην βλέπουμε καλά μάτς. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε ό,τι θέλουμε να τα βλέπουμε. Σαματάς, διαμαρτυρίες. Δεν πουλάει ποιότητα το λεπτό. Το οξυγόνο σου είναι αυτό, αυτό που λέει. Άμα θες καλό ποδόσφαιρο, τράβα στην Αγγλία. Έτσι. Άμα κάνει τα έξοδα ο Γιάννης να δούμε την Arsenal, την Liverpool. Εδώ είναι τοξικό το περιβάλλον. Λοιπόν, εδώ έχει ο Αβραμίδης να πει πολλά πράγματα και αγωνιστικά και διαιτητικά. Ο ΠΑΟΚ κόλωσε. Έχουμε την κλοπή του Άρη με ένα αμυντικό παιχνίδι. Πολλά τακτικά θέματα. Δεν είχαμε Ευρώπη πολλά πράγματα γιατί είχε τα κύπελα. Μόνο η Ιταλία έπαιζε. Β' Εθνική, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Οικονομήσουν οι υγιείς πρόεδροι, γάμα εθνική ξύλο στην Ηλιούπολη κτλ. Ωραία, έτσι, να ξεκινήσει ωραία το έργο. Απλά επειδή είπες, Κωστή, επειδή είπες κλοπή του Άρη, εννοείς προπονητική κλοπή από ό,τι καταλαβαίνω ή κάτι άλλο. Όχι, τι άλλο, ρε, επειδή εντάξει, εντάξει, οκ, γιατί αυτές οι λέξεις λίγο σήμερα είναι επικίνδυνες. Ο Άρης πήγε με δολιοφθορά και ναι, ναι, σωστό. Το παιχνίδι παρέσυρε τον ΠΑΟΚ σε ένα χαμηλό ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ έκανε τα λάθη του. Βέβαια. Δεν ξέρω, Γιάννης, από πού θέλει να ξεκινήσει. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Από το Ολυμπιακό που ΣΑΕΚ. Έχει περισσότερο ψωμάκι. Φασαρία έχει. Πολύ φασαρία έχει. Μην μας τρελάνουν οι αεξίδες, η ομαδάρα κάνουμε τρίχες κατσαρές. Με δύο γκολ στον αέρα. Δεν αμφιβάλλω ότι οι στιμένες φάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Άμα δεν ήταν ο διαιτητής, θα είχαν οι ΑΕΚ. Μας το παίζει οι αεξίδες και μηνύματα και τέτοια και ΑΕΚ κτλ. Δύο φάσεις καραμπινάτες. Ο Ολυμπιακός αδικεύεται που λες την Τούμπα. Τον αδικώσανε. Λέει. Τον αδικώσανε. Εντάξει, θα έχανε. Αυτό είναι και λίγο. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι δεδομένο ότι η μία φάση μετά θα εξελισσόταν και θα είχαμε και την άλλη φάση, όν και καλά. Δεν ξέρεις, αλλά είναι δύο φάσεις. Εντάξει, ήτανε. Απλά η ΑΕΚ ήταν πιο σοβαρή και σεβάστηκε πολύ τον Ολυμπιακό πέρα από τα διαιτητικά λάθη. Και οι αλλαγές του κυρίου Αλμέιδα. Την προστατεύσανε. Η ΑΕΚ δεν έχει μεγάλη φόρμα. Μεγάλη φόρμα παίρνει ο Γκαρσία, βλέπω. Η υπόλοιπη ομάδα είναι μια σταθερή ομάδα. Είναι τρομερά αυτούς. Ναι, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι με έναν υγιή και φορμαρισμένο Γκαρσία είναι άλλη ομάδα. Έτσι. Δεν πιάνεται από κανένα στόπερ. Δηλαδή, λέμε για τα στόπερ του Ολυμπιακού ότι είναι νοσούν. Αλήθεια είναι. Αλλά και στόπερ κανονική πιο καλή δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Πρέπει να έχει και ειδικό ρόλο να βάλει τον παίκτη. Μειώνεις λίγο την πιθανότητα να σου κάνει ζημιά. Είναι πέδαρος, πατάει καλά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω και χαμηλά θέλω να το δω, όχι μόνο στον αέρα. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.